θέλεις, Δημήτρη? Έλλη. Γιατί ήρθες? Τι προσπαθείς να κάνεις? Να μου καταστρέψεις τη ζωή μου? Γιατί ήρθες πίσω? Είπαν ότι ήταν το παιδί μου. Είπαν ότι είδαν κάποιον που μοιάζει του Δημήτρη. Είναι δυνατόν να πιστεύεις τέτοια πράγματα? Θεόκλητε μου, δεν αισθάνομαι καλά. Συγγνώμη που σε αναστάτωσα με την αφηρημάδα μου. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Αν δεν μου λες ούτε να παίρνεις για καφέ, να σου πω να πάμε μαζί. Να πεις έναν καφέ να ηρεμήσεις και λίγο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Καλά, είναι τόσο επίγον να πας σε αυτή τη δουλειά? Ναι. Κοίταξε, Κλειδό, μην παρεξηγείς, αλλά μια και πρέπει να πας, νομίζω να μείνω εδώ. Θα καθίσω εδώ στον καναπέ. Δεν θα την ενοχλήσω. Για ποιο λόγο? Σε ορκίζω, Κλειδό. Δεν θα την ενοχλήσω. Δεν θα πάω πάνω καθόλου. Θα μείνω εδώ στον καναπέ. Το μπορώ. Μπορεί να κάποιος θαυμαστής μου και θέλει με τούν τον τρόπο να μου δείξει την αγάπη. Με μόνο τώρα. Μαύρα τριαντάφυλλα. Περίπου, ρε. Είναι σκούρο κόκκινο. Είναι τα λεγόμενα black magic. Ξέρεις, αν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο, τούτο είναι το τριαντάφυλλο που το στέλνεις. Όσο πιο σκούρο είναι το κόκκινο, τόσο πιο έντονη είναι η αγάπη. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Δεν το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθη και βαράει σαν ξεκούρτη στη πάντα. Θεόκλητε μου, ακόμα εδώ είσαι? Ναι, λέμε να σου πω κάτι, ο Δημήτρης θα είναι κάτω. Γιατί? Θα είναι κάτω. Θέλει να μείνει. Ίσως χρειαστείς κάτι. Θεόκλητε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες του να φύγει. Δεν θα χρειαστώ τίποτα. Έλλη μου, μην ανησυχείς, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να έρθει απάνω. Έτσι. Θα μείνει κάτω σε περίπτωση που κάτι χρειαστείς. Θα νιώθω κι εγώ μεγαλύτερη ασφάλεια άμα είναι κάποιος άλλος στο σπίτι. Καταλαβαίνεις. Δεν πρόκειται να ανέβει. Μου το υποσχέθηκε. Και αυτός άμα υπόσχεται κάτι, κρατάει το λόγο του. Εντάξει, μωρό μου. Δεν θα αργήσω, έτσι κι αλλιώς. Σε 45 λεπτά θα είμαι πίσω. Χρήστο, να αφήσεις το χέρι μου ή να σου το τυλίξω να το πάρεις μαζί σου? Συγγνώμη, μα να μου κάτι σκεφτού. Μπορείς να σκεφτείς και χωρίς να μου κρατάς το χέρι. Ξέρεις τι. Δανάη. Μάλιστα. Δεν προλάβεις να τη συναφέρεις. Του πιάνεις σε τηλέφωνο, μάλλον έχει και τηλεπάθεια. Άτε πάλι. Να αρκέψουμε την ίδια συζήτηση. Θέλω να κάνω καμιά συζήτηση, Χρήστο. Συνέχεια λέει ότι δεν έχει τίποτα μαζί μου και κάθε φορά που να βρεθούμε, είτε θα σε πάρει τηλέφωνο, είτε θα σου στείλει μήνυμα. Συγγνώμη. Δηλαδή, θέλω να μου πεις έναν καλό λόγο, έναν όμως που να μπορεί να δικαιολογά το ότι είπες μου ότι έβαλαν Τερέζα στα 30 φίλια. Δώσ' μου έναν καλό λόγο, ρε. Δώσ' μου έναν καλό λόγο, ρε. Δώσ' μου έναν καλό λόγο. Έμαθαινε να μου κάνεις μη θανάει πριν και μείνεις μέσα στην παραλία. Thank you.
Τέλος πάντων, απάντατε. Εγώ βιάζομαι, πρέπει να φύγω, λέμε τα άλλη φορά. Έτσι, μωράκι μου, αν το απαντάς. Να σε κάνω όμως εγώ να τρέχεις την Δανάη σου πίσω, που σε κάμε σπίρθηκε ο μήνες. Μόνο που τον τη φορά, θα σε αφήσω να πάσεις πίσω. Ό,τι και να κάνεις, να γίνεις δικός μου. Ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και να κάνω. Εγώ μάρα, μην μας πω. Τόσα μηχανήματα μέσα στο μαχαζί δάμε. Ένα εξόρτο θέλει να κάνεις ένα σωστά, ρε. Ένα σωστά. Δεν νομίζω ότι φταίω εξ ολοκλήρου εγώ γι' αυτό. Φταίω εγώ που σε έφερα. Τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο δεν δοκιμάσαμε. Το ερώτησε. Τι ερώτησε. Αν πω εμείς τα ποδουλία για εγώ. Όχι, δεν είναι κατάλαβε, δεν εννοώ αυτό. Το μηχάνημα. Α, ποιο. Την μπάρα που με έβαλες να σηκώσω πριν από το εδάφος. Πριν δεν σηκώσεις, τώρα να σηκώσεις. Να βάλουμε πιο λίγα κιλά. Για να με βοηθήσεις και εσύ να τη σηκώσω από το εδάφος και... Να ξέρε, όλα τα άλλα, τα σκήθεις, έκαμε στα φαρσί, να σηκώσεις και με πάρα τώρα. Ποια. Εδώ. Ναι, αυτό σωστό, ε. Εδώ. Ποιο, άλλα ποιο. Εδώ. Εντάξει. Πάμε μαζί. Ναι. Αν πάνω. Ναι. Ωπα. Ναι, εντάξει. Όνα θα φτύσχαμε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Σιγουρός. Μια χαρά, καλά. Ευκολία. Άμα είναι επανάληψη τώρα. Ναι, επανάληψη. Τώρα πάνω. Ναι, πολύ εύκολα. Κρατήσεις να απαντήσω. Κρατώ, κρατώ. Σιγουρά. Ναι. Έλα ρε, πού είσαι. Κάμε μια διάτερα, δεν μου κάνεις. Μόλις έφυγε από ένα καφέ, ήρθα να μιλήσω με την Τερέζα, αλλά... Αλλά είναι τα άλλα. Αλλά όπως η μέρα μόνη της, ποιος θα φύγει να μιλήσεις, α? Άσε, φίλε, μεν τα ρωτάς. Τα ίδια πάλι. Προσπαθώ να της μιλήσω, να την κάνω να μου πει τίποτε, αλλά... Τίποτε. Δεν μπορώ να σου πω, Χριστό μου. Φίλε, για να σου κάνω έτσι, σημαίνει ότι αγαπάσαι πολλά. Αν τους οργανώ. Πες μου κάτι σήμερα, ρε, φίλε, και βάλε μέσα υποψίες. Αλλά τούτο που μου είπε, είπες μου το και εσύ το ίδιο προχτές. Αν το είπα εγώ σωστό ρε, γιατί εγώ πιάξε. Μισθεύτηκα 40 μέρες πριν μιλήσω, αλλά ρε, οι ατάκες μου έχουν σφραγεί, ήταν για άνοιμος πάνω. Τώρα, Χρήστο μου, πρέπει να σε κλείσω, μιλούμε μετά ρε. Σιγωστούλη πάνω, εντάξει. Μα ποιο είπα και αφήσα τους δουλειά, ρε! Και
κουνώ, νευρό, θα θάψω. Άντε, μάνα μου, σε παρακαλώ, σταμάτα, κάνει, τέλειωσε. Όχι, τίποτε, δεν τέλειωσε, ρέλη. Κι αν κουνώ, νευρό, θα το θάψω. Επέλανες, πού είναι να φύγεις να πάεις. Πρέπει να φύγω. Να πω στην Αυστραλία. Δεν το πιστεύω τον που ακούω. Αστιεύκεις με, ναι. Ωε ρε, λες αστιεύκω. Πρέπει να φύγω, εντάξει, και θέλω να έρθεις μαζί μου. Μα πού να έρθω μαζί σου, ρε αγάπη. Έτσι ξεκινήσαν όλα. Με θάνατο. Και έτσι να τελειώσω. Του αρέσει ρε Βίλιαμ, ας σου πω μια ιστορία τώρα έτσι για να καταλάβεις ότι όλες οι ιστορίες έχουν έναν ηθικό διάγμα. Μου πας τα πάπρα καλεσμένους. Έτσι ας είναι έτσι τα. Καλό αλλιάζω, γυρίζω έξα, είναι μια γυναίκα. Ακριβώς δίπλα μου γιατί ήταν αρεστερό δαίμονο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γυρίζει δίπλα μου, μόλις με δεν το δει, εγκαλέγει με το αυτοκίνητο, άκρεψε, εφάκαν πας στο αξί. Δεν το πάνε να κάνω, εβάωσα. Παραθύρ κάποτε ξέρω εγώ, να ξέψε μπαράζει. Βλέπεις να μην μπορούες. Εντάξει, γυρίζω πίσω εγώ παρά να πήγαινε. Όπως γυρίζω πίσω, χωρί να είσαι παρέας, λέει μου, πού, εσύ είσαι, sorry. Παράβες, δεν μου έγινε. Δεν καταλαβαίνει ο Γιάννος, δεν είπε τίποτα. Με αξίνου ότι συνέχισε, έφυγα πέντα ρουφούθηκα δεις, εντάξει, και χορεύκαν τα τέσσερα βάση στο καπό. Δεν μπορώ να κάνω, ανοίω έτσι δειρά για το παραθύρι, και ρώτησε. Να μου θέλεις. Λέει μου, I don't speak Greek. Λέει, what you want? I want you. Λέει, you think you are the only one. Ύστερα, συνέχισε να χορεύει και από τη φύλλη μου. Σε όταν που έκανα εγώ, ανοίξω ένα παραθύρι και έφτιαξα το κελά μου όξω και όλες, what do you want to let me go? I want your number. Και κάνω το γράφω ένα μαγικό, οχτακ, ψήφι ένα αριθμό και όλες. Άρα μου, is this your number? Όλες, no, this is your number. What do you attend? Καταλάβες, ένας μου έρχομαι πάρε, πώς να προλάβω. Αν είμαι πιο, κάθε γέρι. Αλλά παρέτε να γράφω overtime. Καλά αγαπητέ. Ακόμα και όλοι μέσα στην Κύπρο να είμαστε γυναίκες. Πάλι θα ήταν εξαψίδιο το νερό. Εσύ πώς το βρήκες το εξαψίδιο. Αφού σου είπα, λαξένι. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας σου ποιο είναι. Εντάξει. Πρώτον είναι ένα έχει τράφικ. Εντάξει. Τράψη πράσινο. Ποτέ μας έμπαιζες με μπορούν. Γιατί μπροστά μας μπορεί να είναι Γιάννος. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να έχουν όλες οι ιστορίες ηθικών δίδαγματος. Ωραία. Και τρίτον, κάθε ζωή καθαρίζεις κι άμια. Αν πω εγώ μια ιστορία δική μου πειράζει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δέχτηκα την πρόσκληση σου να έρθω εδώ για γυμναστική και κατέληξα να καθαρίζω καθρέφτες. Δεν το μένα, θα φέγαμε στο όλο γιατί δεν ξέρω τίποτε. Πάντως δεν το περίμενα να μου πει τέλεια να καθαρίζω τους καθρέφτες για μετά. Εγώ του είπα. Τι εννοείς εσύ του. Για μέρος της εκπαίδευσης σου. Τρίβεσαι να με κρύψε. Wax on, wax off. 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 Γιατί δεν έφυγες. Εμείνα, μήπως χρειαστείς κάτι, Έλλη. Ο Θεόκλητος έπρεπε να φύγει. Δεν σου είπε να φύγεις. Έλλη, ξέρω πόσο κακό σου έκανα. Ξέρω πόσο σε πλήγωσα τότε. Γιατί ξαναήρθες πίσω. Ήρθα για σένα, Έλλη. Για να με αποτελειώσεις. Όχι. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Εζήτησες μου συγγνώμη. Αλλά εγώ απαξιώ και να σε συγχωρέσω ακόμα. Σε παρακαλώ, φύγε. Έλλη, πρέπει να μου πεις εκείνο το μωρό. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως. Μόλις γεννήθηκε, έδωσα του. Καλά. Ποια οικογένεια του υιοθέτησε. Ούτε την οικογένεια, ξέρω. Απολύτως τίποτα.
Καλά. Εσύ, τι ακριβώς άκουσες? Για ποιο πράγμα? Για το παιδί. Ότι είμαι στο κλείδι. Ότι ο γέρος Ανθοπόλης είναι κάποιον που μου έμοιαζε καταπληκτικά όταν ήμουν νέος. Μόνον αυτόν, τίποτε άλλο? Όχι, ότι είναι αναγιωτός και ότι η θετή του γονείς είναι στη Λεμεσό. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα. Τι με ρωτάς τώρα, αφού ξέρω δεν νιώθω να σέρκα μου, πότε να βάλω το κουστού. Δεν είναι ακόμα, ρε. Θα πεις ποιος, τόσο μ' αρέσει να δεις το σέρκα σου. Θα αρποστάθηκες. Πίσω και είναι το μου. Απάντα του. Το και θέλω να χορέψω. Απάντα του, μια κουβέντα είναι. Σου βοηθήσω. Ας πέψεις. Ναι, πατέρα. Ηλία, πού είσαι εκεί? Κάτω. Κάτω? Μα πού κάτω? Λευκοσία? Και εγώ τηλεφωνούσα στο γραφείο. Τέλος πάντων, ήθελα να σε ρωτήσω τι έκαμες, αν δεν προχώρησες με εκείνη την υπόθεση που λέγαμε, ναι. Αυτή που είχα αναλάβει εγώ τότε. Ναι, πατέρα, κατάλαβα. Τολμώ να πω πως δεν βρήκα χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο. Ήμουν αρκετά απασχολημένο σήμερα. Ναι. Δηλαδή, τι έκανες σήμερα? Ας πούμε ότι έχω καταπιαστεί με κάτι άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή. Ερωτάτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, πατέρα? Απλά ήθελα να μάθω, ρε παιδί μου, να... Ναι, με εκείνη την υπόθεση... Με εκείνη, ξέρεις, το ενδιαφέρον για εκείνο το θέμα, ναι, ναι. Ναι, και σε παρακαλώ, αν υπάρξει τίποτα νεότερο, να με ενημερώσεις, ε. Έτσι, μπράβο, γεια μου. Και νομίζω ότι μπορεί να σε βοηθήσει να μιλήσεις με εκείνον τον άνθρωπο που τηλεφώνησε στο ασθενοφόρο, ναι. Ήβρες το τηλέφωνο του? Ναι, πατέρα, ήταν μέσα στο φάκελο μαζί με τα στοιχεία του. Τα έχω μαζί μου, μόλις τελειώσω από εδώ θα πάρω ένα τηλέφωνο. Αν προκύψει κάτι, θα σας ειδοποιήσω. Εντάξει, ένα σε περιμένω. Έχεις πολλή δουλειά για να που είσαι? Ναι, έχω πέσει με τα μούτρα, πατέρα. Εντάξει, γερμού, καλή δουλειά μου τότε. Ναι, να περιμένω τηλεφώνημα σου. Εντάξει, πατέρα. Γεια σας, γεια. Φίλε, πρώτα άνθρωπος θα σηκωστείς, θέλει να κάνει Uber. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου, αλλά απλά θα με φάει περιέργεια. Έπρεπε να μιλήσω στον Ουλία μου. Καταλαβαίνω, κύριε Κασιανή μου. Λοιπόν, με καλέσατε να έρθω να με δείτε. Τι ακριβώς θέλετε να μου πείτε? Ναι, αγαπητέ μου, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, αγαπητέ μου Θεόκλητε, και φοβάμαι ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Να σου πάρω μεταξύ, όξα θέλετε να κάνεις ακόμα λίγο χαλάρωμα, να πάει στο τροχάδι μέσα σου. Περίμενε, αγαπητέ, αφού βλέπεις ότι είμαι στο τηλέφωνο. Μάλλον δεν είναι κανένα σπίτι. Θα πάρω αυτό το τηλέφωνο, δώσ' μου μισό λεπτό. Έχεις κολλήρα. Το ταξίμετρο γράφει που δεν μπορούσε πια τηλέφωνο. Σε κάτι γενέρετσα, να πάω κάτω σε λέω μαζί μου. Παρακαλώ. Ναι, το ανθοπολείο του κυρίου Βασίλη. Ναι, είναι το ανθοπολείο του κυρίου Βασίλη. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Βασίλη? Ναι, μισό λεπτό να το φωνάξω. Ποιος σας ζητά? Κασιανός, Γουλιέλμος Κασιανός. Ναι, ένα λεπτό. Θέλω σε στο τηλέφωνο. Ποιος είμαι? Γουλιέλμος Κασιανός, καηδεύτη. Ποιος είμαι? Δεν ξέρω, έλα.
Ναι. Ο κύριος Βασίλης. Ναι, ο ίδιος. Ονομάζομαι Γουλιέλμος Κασιανός, είμαι δικηγόρος. Διερωτώμαι κατά πόσο θα έχετε χρόνο να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για μια υπόθεση που εξέταζε παλιά ο πατέρας μου, Ηλίας Κασιανός. Πρόκειται για μια υπόθεση που έγινε το 1972. Ένα ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο κάποιου Μάρκου Γεωργίου. Κύριε Βασίλη, θυμάστε το ατύχημα που ανέφερα? Ναι, θυμούμαι. Ποιο ακριβώς είναι αυτό το θέμα που θέλετε να μου πείτε και που σας ανησυχεί τόσο πολύ? Πρόκειται για το γιο μου τον Πέτρο. Α, ευτυχώς. Συγγνώμη, είπες ευτυχώς? Ναι, 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 είπα ευτυχώς, επειδή δεν πρόκειται για τον Βίλιαμ. Γνωρίζετε πως η αδυναμία του έχω, δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι στον Βίλιαμ. Καταλαβαίνετε, ναι. Όχι πως θέλω να συμβεί κάτι στον Πέτρο, προς Θεού. Ναι, ναι, σας ακούω. Τι σημαίνει με τον Πέτρο? Με ανησυχεί η συμπεριφορά του τώρα τελευταία. Α, τελευταία. Εννοώ, τώρα τελευταία σας ανησυχεί η συμπεριφορά του Πέτρου, κύριε Κασιανέ μου. Έχεις δίκιο. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα έλεγα Άγιος, ούτε καν τον καιρό που ήταν μωρό, Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι με ανησυχεί η συμπεριφορά του τον τελευταίο καιρό. Πολύ περισσότερο από προηγούμενα. Βλέπεις, Θεόκλητε, ποτέ δεν μιλούσαμε ιδιαίτερα με τον Πέτρο. Είναι τόσο διαφορετικός από τον Βίλιαμ. Ναι, ναι, είναι αρκετά διαφορετική. Πάντως, ο Βίλιαμ είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός δικηγόρος. Και εγώ τον γνωρίζω αυτό από πρώτο χέρι, αφού πάρω λίγο να γίνει και γαμπρός μου. Ναι, όντως, είναι εξαιρετικό παιδί. Ναι, αλλά νομίζω ότι ο λόγος που είναι τόσο διαφορετικό ο ένας από τον άλλον είναι και αυτό το θέμα της υιοθεσίας. Εκχρήστηκα εντελώς λάθος όλη την υπόθεση με τον Πέτρο όλα αυτά τα χρόνια. Και κάθε φορά που έλεγα ότι θα του μιλήσω, το ανέβαλα. Και τελικά το ανακάλυψα μόνος του ότι είναι υιοθετημένος. Και νομίζω ότι αυτό τον απομάκρυνε πολύ περισσότερο από πριν από μένα. Ελάτε τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, ασφαλώς. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνεται ο Πέτρος από εσάς. Αν πράγματι απομακρύνεται δηλαδή. Γιατί από όσο θυμάμαι τουλάχιστον δεν ήταν και ιδιαίτερα διαχειτικός μαζί σας. Ακόμα και πριν μάθει για την υιοθεσία. Θεόκλητε, σε παρακαλώ μην προσπαθείς να με παρηγορήσεις. Φταίω. Εγώ φταίω που ο γιος μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω πως... Να μην τα βλέπεις τα πράγματα πάντα από την πλευρά τη δική μας μόνο, Θεόκλητε. Πες μου εσύ, πώς θα ένιωθεν η Τερέζα αν μάθαινε τώρα στα 30 της ότι δεν είναι δικό σου παιδί? Ελλή, ξέρω ότι εγώ φταίω. Τουλάχιστον όσον αφορά εσένα. Ξέρω ότι έφυγα και σε άφησα όταν ήσουν έγκυος. Όμως σε παρακαλώ, μη μου ρίχνεις όλες τις ευθύνες. Αν θυμάσαι εσύ πολλά καλά τον Καφκά μες στη δισκοθήκη. Άρκεψε τον Τζίνος. Εγώ φταίω διότι όταν τον είδαμε πιο ύστερα μες στον δρόμο μας, ο Κλήδος είπε μου να προχωρήσω, να μην σταματήσω. Και εγώ παρόλα αυτά κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Όμως παλέλη, το μεγάλο το κακό γίνηκε. Γίνηκε όταν τράβησε μαχαίρι. Τσίνος τράβησε μαχαίρι, Νέλη. Εγώ στην προσπάθεια μου να μηνθώ έσπρωξα τον. Έσπρωξα τον και έπεσε κάτω, τίποτε άλλο. Ευρέθηκε το καρτερίμι να κάνει τη ζημιά. Εχτύπησε την κεφαλή του και έμεινε επί τόπου. Εσύ που τότε που πολεμώ με τη συνείδηση μου, Έλλη. Δημήτρη, είναι ανώφελο να προσπαθείς να με πείσεις. Έλλη, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να σε πείσω να έρθεις μαζί μου. Δημήτρη, φύγε σε παρακαλώ.
Φύγε και μην ξανάρθεις ποτέ. Ποτέ. Ένα φύγω, Ελλή. Μην ανησυχείς. Θα φύγω και δεν θα επιστρέψω ξανά. Όμως, Ελλή, θέλω να ξέρεις ότι ακόμα σε αγαπώ. Εγώ αγαπώ σε Ελλή όπως τότε. Σαν να μην άλλαξε απολύτως τίποτα. Ξανά πως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.